να δημιουργήσει έναν πόλο έλξη στο Μαλεβίζι που θα παντρεύει την ιστορία, τον πολιτισμό και την τέχνη, επιδιώκει με την πρόταση που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο και η οποία υπερψηφίστηκε. Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλος Μποκέας για τη μεταφορά της αρχαιολογικής συλλογής Μαλεβιζίου, που αυτή τη στιγμή στεγάζεται σε αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, σε ένα σύγχρονο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης στη Λύσιο, δημιουργώντας παράλληλα έναν πολυμορφικό χώρο για ξεναγήσεις. Ο χώρος εδώ, όπως είπαμε και πριν, όπως θα δείτε και εσείς, δεν είναι ο καταλληλότερος. Δεν είναι κατάλληλος κατά την άποψή μου, διότι βρίσκεται σε ένα δημοτικό κτίριο, από κάτω ακριβώς είναι η τεχνική υπηρεσία. Ο κόσμος, ξέρετε, σε αυτού του είδους οι συλλογές και αυτού του είδους οι πολιτιστικοί χώροι θα πρέπει να έχουν γενικότερα μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Να αναδεικνύονται από το χώρο, να μπορείς στο χώρο τον ίδιο να φιλοξενήσεις και άλλες δραστηριότητες και αντί να είναι κάτι το οποίο δεν μας κάνει αυτή τη στιγμή να είμαστε και απόλυτα περήφανοι για αυτό που έχουμε δίπλα μας, να είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα αναδεικνύει σε όλο του το φάσμα την αξία και το μεγαλείο μιας τέτοιας συλλογής. Γιατί πραγματικά, όπως θα δείτε και εσείς, πρόκειται για μια συλλογή ιδιαίτερα σημαντική. Στην αρχαιολογική συλλογή Μαλεβιζίου, το 80% της οποίας προέρχεται από τη μεγάλη δωρεά που έκανε η οικογένεια Μεταξά, μπορεί κανείς να θαυμάσει αντικείμενα από όλες τις περιόδους της αρχαίας κρητικής ιστορίας. Και όπως τονίζει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, αν η πρόταση αυτή ευδοκιμήσει και έχει τη σύμφωνη γνώμη της εφορίας αρχαιοτήτων, θα αποτελέσει σίγουρα κίνητρο για να μεταφερθούν εκεί και άλλα σπουδαία εκθέματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κούτες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να αναδείξουμε ουσιαστικά τον πολιτισμό της περιοχής και να εμπλουτίσουμε, αν θέλετε, την πινακοθήκη που αυτή βρίσκεται στην Τήλισσο. Είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο κτίριο και με χώρους συνεδριακούς θα μπορούσε να φιλοξενήσει και άλλα θέματα. Εξάλλου, εκεί βρίσκεται ήδη και η πολύ σημαντική πινακοθήκη τη Λύσου που φιλοξενεί τα έργα του Μπότη Θαλασσινού. Θέλουμε λοιπόν σε αυτό το χώρο να συνυπάρχει και αρχαιολογική συλλογή και πολιτισμός και τέχνη και να γίνει ένας πολυθεματικός χώρος. Και ξεκινάμε ουσιαστικά το διάλογο. Δεν είναι μία απόφαση, δεν είναι μία τελική, ας πούμε, φάση της όλης ιστορίας. Τώρα ξεκινάμε, είναι τα πρώτα βήματα. Πέραν όμως από την προβολή που της αξίζει και τη δυνατότητα που θα έδινε σε ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος κοινού να την επισκεφτεί, μια ενδεχόμενη μεταφορά της αρχαιολογικής συλλογής Μαλεβιζίου θα έφερνε τα εκθέματα πλησίων και του αρχαιολογικού χώρου της Τηλίσσου, λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά για την ευρύτερη περιοχή του Μαλεβιζίου.